Αγριεύει για τα καλά ο καιρός από την Τρίτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Οι λόγοι της αστάθειας είναι η έλευση στην περιοχή μας ψυχρών αερίων μαζών. Ο πολικός αεροχήμαρος είχε κατέβει πέρασε σχεδόν μέσω, πάνω από την Ελλάδα τις προηγούμενες μέρες και αυτό δημιουργεί όλες αυτές τις διαταραχές οι οποίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες σε πολύ χαμηλότερη ένταση στην περιοχή μας τουλάχιστον. Από ό,τι φαίνεται σήμερα υπάρχει μια προειδοποίηση για καταιγίδα στην Έντολο Ακαρνανία κυρίως και στην Ήπειρο. Θα έχουμε κάποιες ήπειρες βροχοπτώσεις σήμερα, αντωνότερες βροχοπτώσεις αύριο σχεδόν σε όλη τη χώρα. Θα υπάρχει μια ύφεση των βροχοπτώσεων την Πέμπτη κυρίως. Αυτό το μοτίβο φαίνεται να συνεχίζεται μέχρι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο περίπου. Μέσα Ιουλίου και το καλοκαίρι ήρθε για λίγο, είδαμε το θερμόμετρο να φτάνει τους 40 βαθμούς και να κατρακυλά από τη μία μέρα στην άλλη, ακόμη και 10 βαθμούς κάτω. Κανένας δεν μπορεί να τεκμηριώσει αυτή τη στιγμή ότι όλο αυτό είναι απόρρια της κλιματικής αλλαγής. Για να μπορέσουμε να πούμε τι είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να δούμε αυτά τα μοτίβα να επαναλαμβάνω, ξεκινώντας από το 2010 και φτάνοντας μέχρι το 2040. Ναι. 2040-2041 θα μπορέσουμε να πούμε αν ήταν όντως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή είναι κάτι το οποίο επιμένει όλες τις χρονιές. Τα υπόλοιπα είναι στοχαστική μεταβλητότητα. Το χάσιμο των εποχών, εγώ δεν συμφωνώ, σας το ξαναπεί ενδεχομένως. Διότι το χειμώνα έχουμε περίοδους με τον κρύο, οι μεταβατικές περίοδοι, η άνοιξη και το φθινόπωρο χαρακτηρίζονται από σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες τη νύχτα και υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας και από τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί τις μεταβολές του καιρού, όμως προς το παρόν κανείς δεν μπορεί να πει με ασφάλεια αν τα τερτύπια του καιρού είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Δεν μπορούμε να αποδίδουμε τα πάντα στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Όταν τα τελευταία χρόνια έχουμε κάθε χρόνο αύξηση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας ή έχουμε θερμοκρασίες σε πλανητικό επίπεδο μέσες τιμές, οι οποίες είναι υψηλότερες από ό,τι κάθε προηγούμενη χρονιά, αυτό είναι μια αδιάσυστη ένδειξη κλιματικής αλλαγής. Mm-hmm. Αλλά οι αστάθειες οι οποίες συμβαίνουν στην περιοχή μας των Βαλκανίων τα τελευταία χρόνια ακόμα δεν μπορούμε να τις αποδώσουμε στην κλιματική αλλαγή. Δεν είναι όλα τα μετεωρολογικά φαινόμενα τα οποία μπορούν να ερμηνευτούν με την κλιματική αλλαγή. Αυξητή θερμοκρασία ασφαλώς είναι πλέον αδιαμφισβήτητο. Όχι όμως με σιγουριά οι αστάθειες. Στο μεταξύ, σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το Δρέπανο λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής. Είχε ως αποτέλεσμα να αφουσκώσει το νερό στο γεφυράκι, με τα φρεάτια να είναι μπλοκαρισμένα και να γίνεται απροσπέλαστος ο δρόμος. Εκείνη την ώρα, οι θαμώνες νυχτερινού κέντρου που έφευγαν από το μαγαζί εγκλωβίστηκαν στο δρόμο. Αμέσως κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική και η αστυνομία, όπου σε συνεργασία με την Ολυμπία Οδό έκοψαν τις μπάρες που συνδέουν το σημείο με τον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Πατρών και τα αυτοκίνητα 2 οχετεύθηκαν στον αυτοκινητόδρομο. Βρεθήκαμε πάλι εκεί που υπήρχε το πρόβλημα. Αρκετοί συμπολίτες μας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εμφανίστηκαν πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, εγκλωβίστηκαν σε μια περιοχή. Υπήρχε υψηλή μεγάλη βροχόπτωση, υπήρχαν πλημμύρες. Οι αστυνομικοί κατάφεραν μέχρι και απομακρύνοντας και μπάρες να απεγκλωβίσουν τους πολίτες. Εμείς από την πλευρά μας δημόσια τους συγχαρήκαμε, γιατί άλλη μια φορά μέσα σε δύσκολες συνθήκες, μέσα εκεί που χρειάστηκε ο πολίτης, βρέθηκαν και βοήθησαν τους συνανθρώπους μας, με αποτέλεσμα να μην έχουμε κάποιο κακό, κάποιο τραγικό περιστατικό όπως βλέπουμε σε άλλες περιοχές.